Καλημέρα, σήμερα έχω να σας δείξω μια πολύ διαφορετική ορχιδέα, ένα παφιοπέδιλο. Το συγκεκριμένο υβρίδιο λέγεται Μοντιέ. Εδώ βλέπετε την πράσινη εκδοχή, υπάρχει και σε κόκκινο, έτσι σκούρο, αυτό του κρασιού που είναι επίσης πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, το παφιοπέδιλο είναι μια ορχιδέα η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη φαλένοψης, ούτε η εικόνα του άνθους, αλλά ούτε και η υπόλοιπη ανατομία του φυτού. Το φυτό αυτό αναπτύσσεται σε ροζέτες, αυτά εδώ που βλέπετε κάτω με τα φυλλαράκια, και κάθε ροζέτα δίνει μόνο ένα λουλούδι. Όσο βέβαια πιο μεγάλο είναι το παφιοπέδιλο, τόσο πιο πολλές ροζέτες θα βγάζει, οπότε θα έχουμε και πιο πολλά λουλούδια, αλλά αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Εδώ το δικό μου βλέπετε έχει μόνο μία ροζέτα και ετοιμάζει και την επόμενη. Οι ρίζες του όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ διαφορετικές, δεν είναι πράσινες όπως είναι τις φαλένοψεις, είναι σκούρες καφές και έχουν τριχίτσες επάνω. Το σημαντικό με αυτό το φυτό είναι ότι δεν πρέπει να το αφήνουμε να στεγνώνει. Αλλά μπορεί και πάρα πολύ εύκολα να σαπίσει αυτή η ρίζα, είναι πιο επιρρεπή σε σχέση με τη φαλένοψης. Όπως βλέπετε δεν είναι μέσα σε κάποια διάφανη γλάστρα, γιατί δεν μας ενδιαφέρει εδώ να βλέπουμε τις ρίζες, αν θέλουν πόντισμα ή όχι, δεν το καταλαβαίνουμε από την αλλαγή του χρώματος. Απλώς ελέγχουμε αν υπάρχει υγρασία στο φλοιό. Εγώ εδώ τώρα το έχω μέσα σε ένα περίεργο υλικό που αν με ρωτήσετε πώς το λένε δεν μπορώ να ξαναεπαναλάβω αυτό το όνομα, αλλά είναι από εκείνα τα ιδιαίτερα φυσικά υλικά που μπορεί κανείς να βρει στο site της AirPlants. Και μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί επιτρέπουν στα φυτά να αναπνέουν. Τώρα προσωρινά παίζει το ρόλο του κασπό, αλλά αργότερα θα βγει από εκεί το φυτό και θα φυτευτεί κανονικά μέσα σε αυτό. Βγάλω εδώ για να το δείτε λίγο, το βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εκεί μετά εγώ θα βάλω φλοιό και θα ξαναβάλω μέσα το παφιοπέδιλο. Αλλά προς το παρόν το έχω κάνει κασπό. Το παφιοπέδιλο είναι γνωστό και ως το γοβάκι της Αφροδίτης. Κάτω στις πληροφορίες του βίντεο έχω βάλει τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα που μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλές πληροφορίες για αυτά τα φυτά, πώς τα φροντίζουμε, ποιες είναι οι ανάγκες τους. Είναι σχετικά εύκολα, απλώς όπως όλες οι ορχιδέες το όλο στοίχημα είναι να καταφέρουμε να ξαναθήσουν. Το άνθος του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, προσωπικά μου θυμίζει έτσι ένα προσωπάκι. Έχει διαφορετική υφή, εδώ στο κάτω μέρος είναι πάρα πολύ σκληρό και γελιστερό, ενώ τα αυτάκια του έχουν τριχούλες και πάνω το καπέλο έχει μια απίστευτη συμμετρία και μοιάζει με πέταλο ενός πολύ μεγάλου άνθους. Κρατάει περίπου 2 μήνες το λουλούδι αυτό, αν κάτι δεν το ενοχλήσει, αν δεν ξεχάσουμε να το ποτίσουμε. Θα κλείσω αυτό το βίντεο λέγοντάς σας ότι παφιοπέδιλα μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε στην ελληνική αγορά, κυκλοφορούν αρκετά, αρκεί να επισκεφτείτε κάποιο μεγάλο φυτώριο ή ανθοπωλείο. Αν δεν έχει σε στόκ μπορείτε να τους πείτε κάποια στιγμή που η εισαγωγή θα φέρει να φέρουν ένα και για σας. Είναι εύκολη ορχιδέα και καλό είναι να υπάρχει έτσι σε μια σοβαρή συλλογή. Αυτά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, φιλιά πολλά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.